Παραλίγο τα πράγματα να έπαιρναν πάρα πολύ άσχημη η τροπή στη Συρία μεταξύ του Αμερικανικού και του Ρωσικού στρατού, όταν τρία μη επανδρομένα εναέρια οχήματα τύπου MQ-9 Reaper της συμμαχικής δύναμης που ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση με ένα ρωσικό μαχητικό τύπου SU-35 πάνω από την περιφέρεια Χίμς της Συρίας. Ο Ρώσος πιλότος έλαβε έγκαιρα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει τη σύγκρουση, δήλωσε ένας Ρώσος αξιωματούχος. Στις 21 Ιουνίου, μεταξύ των ωρών 21 και 33 με 12 και 46, πάνω από το χωριό Εσούχνα στην περιφέρεια Χίμς, σε υψόμετρο μεταξύ 7 και 8.000 μέτρων, έλαβε χώρα μια επικίνδυνη προσέγγιση μεταξύ τριών μη επανδρομένων αναγνωριστικών και επιθετικών αεροχημάτων τύπου MQ-9 Reaper της Αμερικανικής Συμμαχικής Δύναμης και ενός αεροσκάφους SU-35 των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων. Ο Ρώσος πιλότος, ο οποίος πραγματοποιούσε μια προγραμματισμένη πτήση στον Συριακό εναέριο χώρο, επίδειξε υψηλό επαγγελματισμό, λαμβάνοντας έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει τη σύγκρουση, δήλωσε ο Ρώσος υποστράτηγος Γιούρι Ποπόφ. Ο ίδιος πρόσθεσε πως στην συριακή περιοχή Αλτάνφ παρατηρήθηκαν 12 δυτικές παραβιάσεις κατά την διάρκεια της ημέρας από δύο ζεύγη μαχητικών τύπου F-15 Eagle, από ένα ζεύγος μαχητικών Eurofighter Typhoon και από τρία ζεύγη επιθετικών αεροσκαφών τύπου A-10. Παρόλο που η εν λόγω είδηση είναι πραγματικά πολύ σοβαρή, δυστυχώς οι ειδικοί περίμεναν πως μια τέτοια κατάσταση αργά ή γρήγορα θα εκτυλίσσονταν πάνω από τη Συρία. Εδώ και μήνες ρωσικά και αμερικανικά μαχητικά και drones πλησιάζουν το ένα το άλλο σε απόσταση αναπνοής. Η Μόσχα κατηγορεί τη Δύση, ενώ η Δύση κατηγορεί τη Μόσχα για υπερπτήσεις πάνω από τις περιοχές της Συρίας που ελέγχουν οι δυτικές δυνάμεις. Το περιστατικό θυμίζει επίσης ένα ατύχημα που συνέβη πέρυσι στις 14 Μαρτίου πάνω από την Μαύρη Θάλασσα, όταν ένα ρωσικό μαχητικό SU-27 συγκρούστηκε με την πίσω προπέλα ενός αμερικανικού UAV τύπου MQ-9 Reaper, οδηγώντας το στη συντριβή του. Λίγο μετά το ατύχημα, ένα δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε από την Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης αποκάλυψε πως δύο ρωσικά μαχητικά τύπου Σουχόι SU-27 είχαν ρίξει καύσιμο μπροστά από το αμερικανικό drone MQ-9 Reaper πολλές φορές πριν τελικά συγκρουστούν με το UAV. Το περιστατικό είχε ανησυχήσει όλο τον κόσμο, ωστόσο τελικά η κατάσταση δεν κλιμακώθηκε. Είναι αβέβαιο όμως πως η κατάσταση δεν θα παρέμενε το ίδιο σταθερή εάν καταρρύπτονταν το ρωσικό μαχητικό SU-35 πάνω από τη Συρία εχθές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.